κανάλι μου. Γελάζε, παιδάκι. Κοριτσάκι μου, γιατί έγινε αυτό το ύφο, έγινε ανέκδοτο. Χαρείτε, ρεβείτε. Είναι από αυτά τα ωραία τεματικημένα που έπεισα χρόνο το καλοκαίρι να βρω, παιδιά, για να σα τα παρουσιάσουμε. Είχε πάει η πεθερά κάποιο στο Ιεροσόλυμα. Να προσκυνήσει. Δεν τρέπεσαι να πιάνει το στόμα σε του Αγίου τόπου. Δεν θα ασχοληθώ με τα κονάκια εκεί πέρα. Δεν τρέπεσαι. Δεν θα ασχοληθώ. Δεν τρέπεσαι. Ναι. Για κονάκι. Το κονάκι. Δεν τρέπεσαι, μωρέ, που πήγες και άναψες κεράκια στην Τίνο και είδες και μας πήρες παραπάνω λεφτά. Δεν τρέπεσαι που μάζευες τα. Εσύ δεν μου έδωσες 2 ευρώ. Μάκι μου, σου άναψα κεράκι. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν μου το ζήτησες. 2 ευρώ. Εντάξει, μακού. Αλλιώς δεν πιάνει. 2 ευρώ. Βεβαίως. Να σου πω λίγο, κουνούσε όταν πήγε στην Τίνο. Κουνούσε γιατί πολύ. Είχα πολύ κατά νου. Μα τώρα έχω να πω ανέκδοτο. Είχε πάει λοιπόν η πεθερά που λέτε κάποιου στα Ιεροσόλυμα. Εκεί λοιπόν προσκυνούσε, παθαίνει κεφαλικό. Το γνωστό. Μένει λιγάκι στον τόπο. Ναι. Γρία, τέλο. Στα Ιεροσόλυμα. Στα Ιεροσόλυμα πέρα. Μάλιστα. Παίρνουν τηλέφωνο στην Αθήνα λοιπόν το γαμπρό τη για τα τυπικά τη κηδεία. Λέει, hello, Athens there. Ποιος πήρε, ποιος πήρε. Αυτός από τη Ιεροσόλυμα, ρε παιδί μου. Ο παπάς. Ναι. Δεν ξέρω τώρα, ο παπάς κάποιος πήρε. Έλα. Για να γίνει και η ίδια Αθήνα χρειάζονται τουλάχιστον 5.000 ευρώ. Εδώ μόνο 1.000. Σκέφτεται ο γαμπρός. Και λέει, όχι, Αθήνα. Φέρτε τη γριά στην Αθήνα. Ναι. Μα λέει, νοιάζεται πολύ, το καταλαβαίνουμε. Θα σας κάνουμε όμως μια καλύτερη τιμή. Αθήνα 5.000 ευρώ. Αν τη δάψουμε εδώ, 800 ευρώ. Καλύτερη τιμή. Όχι, λέει ο γαμπρός, τη φέρετε εδώ. Ναι. Την πεθερούλα τη φέρετε εδώ. Mm. Αθήνα 5.000, εδώ 600 ευρώ. Α, αυτό, σας κάνω καλύτερη τιμή. Ναι. Η Αθήνα όμως θα δερεί 5.000. Ναι. Όχι, λέει ο γαμπρός, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Θέλω τη γριέτζο εδώ. Ναι. Όχι. Αθήνα 5.000, εδώ 200 ευρώ. Μα δεν καταλαβαίνετε, λέει η σα. Δεν καταλαβαίνετε, σα λέω. Ναι. Αθήνα θα τη φέρετε τη γριά. Πάει και δεν είναι αυτή που κοστίζει 200 ευρώ. Έλατε, δηλαδή. Σου λέγανε ότι θα πούσουν εκεί πέρα. Μην μεταφέρουν τώρα. Ναι. Μεταφορικά, αεροπορικά εισιτήρια πήγαινε, αλλά πήγαινε. Πώς ναι, να την πάνε. Ναι. Λοιπόν, μα λέει εσεί πρέπει να τη λατρεύετε. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια αγάπη, τέτοια επιθυμία να την έχετε κοντά σα. Κοιτάξτε να δείτε, λέει ο γαμπρό. Πριν πολλά χρόνια, ένα δικό σα κυδεύτηκε εκεί πέρα. Και μετά αναστήθηκε. Δεν το διακινδυνεύω. Καλά, θα έπρεπε να ντρεπόμαστε όταν λέω εγώ. Ξεχάστηκε και γέλασε. Συγχαρητήρια. Κοιτάξτε, πριν από χρόνια, ένας δικός σας εκεί κυδεύτηκε και αναστήθηκε μετά από λίγο καιρό. Δεν το διακινδυνεύω. Μάλιστα. Παρέα επιστρέφει στο ρυθμό 949 και είναι αρρώστια.